Γεια χαρά σε όλους. Ακόμα μία πέμπτη, ακόμα ένα tech podcast εδώ μαζί με την καλύτερη παρέα τεχνολογία στο Βάιο Βίτο από τη Θεσσαλονίκη και το Γιώργο Αρβανιτίδη από την εξωτική πλατεία Ντάβαρη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους παιδιά. Καλησπέρα. Τι γίνεται παιδιά, τι κάνετε. Όλα καλά. Καλά λέμε. Πώς ήταν η εβδομάδα σας τεχνολογικά τεχνολογικά είναι καλά νομίζω, έχει αρκετά νεάκια, έχει ενδιαφέρουσε ειδήσει. Τουλάχιστον έχουμε κάτι να κάνουμε μέσω έτσι, καραντίνας. Βέβαια, πιο πολύ έξω είναι, αλλά οκ. Okay. Εντάξει, εμείς είμαστε ή με το κινητό στο χέρι έξω ή μέσα PlayStation και Netflix, υπολογιστές, ό,τι κάνει όλη η νεολαία δηλαδή. Πίσω από μια οθόνη είμαστε boomers γι' αυτό. Κάπω έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε γρήγορα, γρήγορα την επικαιρότητα με μια πάρα πολύ δυνατή είδηση η οποία δεν, ίσως δεν έκανε τόσο μεγάλο θόρυβο γιατί ξανά το περιμέναμε ε, και αναφέρομαι στην επίσημη ανακοίνωση της LG Electronics ε, από τη Νότιο Κορέα ότι πάβει το τμήμα ε, κινητών τηλεφώνων, smartphones. Παιδιά, Είμαι σίγουρη ότι τη διαβάσετε αυτή την είδηση, έτσι. Α, το είχαμε πει, νομίζω, στην πιο προηγούμενη εκπομπή. Ήτανε ότι. Ότι, ναι, ε, το να... μοιριζόμασταν. Είχε, είχε, είχε γραφτεί την προηγούμενη εβδομάδα ότι τι επόμενε μέρε, δηλαδή προχθέ, που έγινε η ανακοίνωση, ότι θα, 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 θα άνοιγε τα χαρτιά τη ELG για το αν τελικά θα κρατήσει το τμήμα ή όχι. Ένα τμήμα κινητή τηλεφωνία το οποίο δεν πήγαινε καλά τα τελευταία χρόνια. Ε, και σε μια λιτή θα έλεγα ανακοίνωση η LG ε, μας έκανε γνωστό ότι σταματάει την, ε, την παραγωγή κινητών τηλεφώνων. Ε, σήμερα επανήλθε λέγοντας ότι για ακόμα τρία χρόνια από φέτος θα υποστηρίξει με software update τα κινητά της. Ε, άρα κάποιο premium ε, της σειράς V ή κάποιος που μπορεί να είχε το wing που γυρίζει θα, να είναι σίγουρος ότι θα πάρει δύο-τρία χρόνια ακόμα το support που του αξίζει, που πρέπει, που θέλει. Ήταν κάτι που απασχόλησε πολλούς φίλους. Δεν νομίζω να, το έχουν, να έχουνε πάρα πολύ πια LG smartphones στη, στην Ελλάδα. Εγώ να σας πω, στο τελευταίο που είχα μείνει ήταν το V20 νομίζω. Κάπου εκεί. Πάντως, μπορώ να σας πω ότι εδώ απέναντί σας έχετε έναν φαν Smartphones τη LG. Είχατε ποτέ εσύ κινητό LG. Δεν πρέπει να είχε. Δεν θα, Βαϊ... θα... θα μα λείψει καθόλου. <laughs> δεν... <laughs> <laughs> Πληρό και... πολύ ο Βάιος. <laughs> είχατε, είχατε κινητό σμα... LG, Εγώ δεν είχα, αλλά έχει μοντέλα τα οποία τα είχα σε μεγάλη εκτίμηση. Τα έχω προτείνει σε φίλου και γνωστού που με ρωτούσαν. Εγώ, είναι, εγώ, μια, να... είναι μια έλλειψη θεωρώ. Εγώ έχω ένα πλυντήριο και με ένα στενοτήριο και, ένα ψυγείο, αλλά όχι. Κοίτα, και... είναι, πολύ καλή σε αυτά και είπε ότι θα συνεχίσει να είναι καλή ε, και να επενδύει σε artificial intelligence, ρομποτική και smart home, έτσι, και φυσικά στις τηλεοράσεις, στις οποίες ε, στην Ας τεχνολογία, τουλάχιστον στην τεχνολογία OLED, είναι, είναι κορυφαίες οι λύσεις της LG mm. και όπως θα έχετε δει παρουσιάζουμε και τις τελευταίες εβδομάδες ε, κάποια, με κάποια βιντεάκια δείχνουμε τις gaming δυνατότητες των LG OLED TV. Παιδιά, έχω κάτσει και έχω σημειώσει κάποια κινητά ε, της LG τα οποία πραγματικά ε, έγραψαν. Ε, έγραψαν ιστορία. Ε, ναι, να έχει αρκετά μοντέλα. Να σας πω, εμένα ε... το αγαπημένο μου ήταν το G2. Mm. Μάλιστα, μάλιστα εκείνη τη χρονιά, πρέπει να είναι γύρω στα 7 χρόνια, μπορεί και 8, είχα, είχα τρέξει και ένα project με την LG Electronics Ελλάς για το G2. Είχαμε κάνει κάποια workshop, ε, ήμουνα ο πρώτος που το είχε πιάσει στα χέρια του στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στην Αμερική. Με είχαν φιλοξενήσει και είχαμε παρακολουθήσει μέσω live streaming στα γραφεία της LG Electronics Ελλάς. Το, το λανσάρισμα του G2, την ανακοίνωση του G2 και, το, και ήμουν από τους πρώτους που το είχα στα χέρια μου εκεί στο, στην παρέα και το είχαν βάσει βίντεο. Γενικά έχουν περάσει, μπροστά, πολλά, υπάρχει, ε. έχουν περάσει πολλά G2 από τα χέρια μου. Live streaming η LG πριν 7-8 χρόνια όχι τώρα που είναι καθιερωμένα. Κα, κανονικά, κανονικά, δίνω και λίγο φωνή παιδιά για να σας ακούω. Ε, λοιπόν, κάθεστε. Βαΐε, εσύ που... G3, α3 ή α4 όμως. <laughs> <laughs> λοιπόν, ακούστε εδώ. LG Optimus 2x2x. 2X, το πρώτο με, δου, με dual, dual core CPU. Δεν υπήρχαν oh. τότε. Τότε ήταν μόνο μονοπύρινα τα κινητά. Το πρώτο dual core κινητό παγκοσμίω LG Optimus 2x. Δεύτερο, Δεύτερη καινοτομία. Γιατί τώρα μιλάμε για καινοτομίε, έτσι. Ναι, βέβαια. Ναι, ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι, ε, Βάιε, όταν τον θάβει τον άλλον, ε, αφού τον έχει θάψει, λε τι καλό άνθρωπο που ήταν. Ε. Ε, τώρα ναι, σαν μνημόσυνο είναι αυτό που κάνουμε. Όσο. όσο Έξει, ζ... είναι <laughs> καλό παιδί δεν είχε δώσει δικαιώματα στη κοινωνία. Όσο ζούσε, <laughs> δεν έπαιρνε κανένα LG κινητό. <laughs> τώρα <laughs> το θαυμάζουμε. Πορτοπόρι όμω. Δεν, δεν, είναι. Και ο Ολύμπου που αποχώρησε από το φωτογραφικό χώρο. Πρωτοπόρο ήταν σε πολλά πράγματα στο φωτογραφικό κομμάτι. Και αυτό δείχνει ότι οι εταιρείε, παρόλο την καινοτομία που μπορεί να φέρνουν, αν μακροπρόθεσμα δεν μπορούν να υπολογίσουν σωστά τη ζήτηση και πώ θα την καλύψουν και τι θέλει ο κόσμο, είναι καταδικασμένες να φτάσουν σε αυτό το σημείο που φτάνουν αυτέ οι μεγάλε εταιρείε. Η ιστορία είναι γεμάτη με πρωτοπόρα προϊόντα τεχνολογικά τα οποία απέτυχαν. Ναι, ο, ο, γιατί. εμπορικά απέτυχαν. Εμπορικά, εμπορικά, ναι. Λοιπόν, συνεχίζω σε πρωτοπορίε. Και σε κάτι που απέτυχε όντω, τόσο στι οθόνε των κινητών όσο και των τηλεοράσεων και είναι η, η, η τεχνολογία 3D. Mm, right. Το Optimus 3D, LG Optimus 3D, ήταν το πρώτο με διπλή κάμερα προσοχή και, και οθόνη που χωρίς γυαλιά έκανε το 3D effect. Είχε περάσει από τα χέρια. μου. Όλα αυτά τώρα που σας λέω είναι στο κανάλι του TechBlog. Έτσι απλά θα με δείτε με άλλα μαλλιά λιγότερε ρητίδες... <laughs> Με όνειρα <laughs> για την LG και το μέλλον τη. Κάπω έτσι. Συνεχίζουμε μετά. LG Optimus 4X. Τι yeah. σα λέει το 4X, τι μπορεί να είχε τετραπλό. Αξίθηκαν οι πυρήνε. Οι πυρήνε. Σωστό ο Γιώργος. Τετρα, το πρώτο τετρα... με τετραπύρινο CPU, φίλε, σοκ μάλλον, SOC. LG G3. Το πρώτο με οθόνη ανάλυση 2K. LG G6. Το πρώτο με αναλογία πλευρών 18 προς 9 και ελάχιστα bezel. Το LG... θυμάμαι αυτό που το είχαν παρουσιάσει. Ήταν εντυπωσιακό. LG V40, το πρώτο με τριπλή κάμερα. Δηλαδή, το πρώτο dual-core, το πρώτο quad-core, το, πλου... το πρώτο dual-camera -camera, dual setup, το... το πρώτο triple-camera setup lgg 2 θυμάστε τα κουμπιά στην πλάτη πίσω, αυξομοίωσης της ήχου και το, yeah, το, ναι, ναι, το power button. Volume, volume down στην πλάτη, mm. ευκολία. Φοβερό. G Flex, VAI-E, Flex, οθόνη, με πλάτη η οποία αν θυμάστε και καλά αυτοθεραπευόταν, self-healing. Ναι, ναι, ναι. Το γρατζούνακι και το έβλεπε λίγο λίγο επανερχόταν. Ανάλογα πόσο βαθιά ήταν η γρατζουνιά, έκανε και πιο αργά. LG G5. Αλλαγή μπαταρία στο PKF. -E, θυμάστε που άλλαζε από κάτω. Εκείνο δεν ήταν το modular. Το modular, yeah, ναι. ναι Με την εντάξει, εκεί, αυτό πρέπει να ήταν μια, η αρχή του τέλου, α πούμε. Που πήρε δικά τον φόλτα η ιδέα του Μοντζουλάρ. Ενώ είναι πολύ ωραία σαν ιδέα, εμπορικά δεν έκατσε καθόλου. Και <συσχελίως> να πούμε ότι ήταν το πρώτο που είχε υπερευρυγόνια κάμερα με δωδεκάρι φακό 12 μιλιμέτρ και 8 MP ανάλυση. 135 γωνία. Δηλαδή, να καταλάβουμε, αυτό ήταν αυτό που τώρα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε που διαφημίζουν όλοι. Έχει και υπερευρυγόνιο φακό, άρα παίρνει πολύ πράγμα μέσα στο τέτοιο. Ήταν το πρώτο που το είχε. Εντάξει, παιδιά, ήδη έχουμε πει φανταστικά μοντέλα ε, να πούμε ότι είχε, αν θυμάστε, και στα Windows Phone είχε βγάλει το πρώτο κινητό με Windows Phone Ήταν ένα που το είχε φέρει η Vodafone στην Ελλάδα, αν το θυμάστε LG Optimus, πώς λέγονταν, δεν θυμάμαι καθόλου Windows Phone Ούτε, ούτε εγώ το θυμάμαι το Windows Phone της Θυμάμαι όμως ότι η LG και πριν τα smartphone ε, κατασκευάζε, είχε, είχε έτσι αρκε, αρκε, μεγάλη σειρά με τηλέφωνα feature phone αυτά που λέμε σήμερα και πώς τώρα μια τέτοια εταιρεία έτσι, η οποία ξεκινάει με το G2 να ασχολείται όλο ο κόσμος μαζί της... Έχει συνεχ... αφήσει όνομα το G2 ακόμα και σήμερα το θυμούνται. Ακόμα και σήμερα. Και, με, και μετά όμως, ρε παιδιά, G3, G4, τι καταστροφή ήταν αυτή. Με boot loop, με, με, με. Δηλαδή τα, τα, τα κατέστρεψε όλα εκεί που είπες ότι, ότι το G2 είναι η αρχή ενός, ενός λαμπρού μέλλοντος. Έτσι. Τα επόμενα βήματα, τα επόμενα, οι επόμενε ναυαρχίδε ήταν πραγματικά σαν να έχασε τα μάτια τη μόνη τη. Δεν υπήρχε τότε ε, Huawei ή ZT για να την κοντράρουν. Έπεσε μπάλα με Sony και ε, καμιά Nokia. Και αν δεν υπήρχε ούτε Nokia. Και το ενδιαφέρον που έχει τώρα είναι το 10% που έχει στην Αμερική που θα πάει. Το, το 10% που έχει στην Αμερική, παιδιά, επειδή παρακολουθώ πολλούς e, YouTubers, Influencers και τέτοια Αμερικάνους, ξέρει ο Βάιος καλά, με κοροϊδεύει κιόλα. E, πραγματικά εκεί πέρα παίζει πολύ μπάλα και παίζει και πολύ που δεν θα σταματήσει σε Ultrabook. Ναι. LG, laptop. Δεν το έχουμε δει εδώ, αλλά έχει ωραία σειρά. Έχει πολύ ωραία σειρά. Ευτυχώ έχουμε εδώ πέρα βλέπουμε τα gaming και γενικά τα monitor. Mm. Πάλι καλά που έρχονται και αυτά γιατί έχει Αλλά τα monitor τη LG είναι πάντως, εξαιρετικά. Πάντω 10% σε μια αγορά σαν την Αμερικάνικη είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν είναι μικρό. Βέβαια. Παρόλο ότι λέγεται ότι το παγκόσμιο ποσοστό ήταν στο 2%, αλλά θέλω να θέλουμε... είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτό το 10%. Μπορεί να φτιάξει μια εταιρεία άμα το πάρει ολόκληρο, έτσι. Μια... Σχέ... Τα... Ναι. Θα... Ποιο θα μπορούσε, ρε, φίλε, να του πάρει. Ελάτε. Apple. Με, αλλά... εκεί, εκεί, πάει το μυαλό μου και εμένα. Αλλά και από την Νομίζω, άλλη... Είναι τα πιο οικονομικά τα τηλεφώνα. Τάμψου είναι πιο κοντά λόγω και φιλοσοφίας, να φαντάζομαι. Κορεάτε Κορεάτες ε, και οι δύο, ναι. Android και τα δύο. Ε, ένα ποσοστό πάντως σίγουρα θα πάει στην Apple, όχι ολόκληρο, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το... η σκέψη σου, Βάη, ότι όντω με αυτό το ποσοστό θα μπορούσε κάποιο να πει ότι ιδρύω αύριο εταιρεία. Ναι, μπορεί και κάποια από τι άλλε εταιρείε τη Κινέζικη που θέλουν να μπουν στην Αμερική να το ξανασκεφτούν ακόμα περισσότερο και να πουσάρουν παραπάνω γιατί αν μείνει ορφανό αυτό το 10%, είναι ένα ποσοστό που είναι μεγάλο σε αυτή την αγορά. Έχει δίκιο βασίλειο. Είναι άξιο για, έτσι, για μια έρευνα ας πούμε, marketing για κάποια εταιρεία που θέλει να, το, να υποφεληθεί από αυτό το ποσοστό, να δει γιατί οι, 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 οι καταναλωτέ επέλεγαν LG smartphone και να χτυπήσει εκείνη. Πάντω. Ε, πραγματικά ένα δάκρυ κύλησε για αυτή την ιστορία ε, της LG στα smartphones και δεν το λέω ε, έτσι ελαφρά την καρδία. Πραγματικά στεναχωρήθηκα. Ε, ήταν ένα μπραντ το οποίο το είχα πραγματικά μέσα στην καρδιά μου. Ένα μπραντ όπως... Έχω αυτή τη στιγμή και α μην τα πηγαίνει καλά τη ε, Sony. Τα Sony Xperia Smartphones, παιδιά, θα έχετε δει και από τα βίντεο που κάνω. Ειδικά όταν έρχεται η Ναυαρχίδα, μια φορά το χρόνο στα χέρια μου, του κάνω ένα review ξεγυρισμένο. Δεν με νοιάζει και α το βλέπει το, το 5%. Και, για του υπόλοιπου, πάντω ήταν απλά Δευτέρα. Ναι, ναι, να ναι, ναι, πραγματικά. <laughs> και βάει, και βάει <laughs> ένα, ναι. να σου πω κάτι. Ισχύει και ισχύει γιατί αρκετό κόσμο, δηλαδή ακόμα και παιδιά που είναι τώρα 20 χρονών και ξεκινήσαν να παίρνουν κινητό από τα 15-14, δεν υπήρχαν LG κινητά στην Ελλάδα. Ναι, ναι, μα πόσο έχει 5 έχει, χρόνια, 4-5 χρόνια που έχει φύγει εντελώ από την Ελλάδα. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 18-20 αριδές που ούτε καν λέγανε τι, βγάζει, εγώ ξέρω τα air condition μόνο, βγάζει και κινητά ναι, η LG. Θέλω ναι, ναι. τηλεοράση, Έχω... όχι τηλέφωνα. Και όμω, παιδιά έχουμε περάσει φανταστικέ στιγμέ με τα συγκεκριμένα κινητά. Και, να, και, αυτό είναι πάντω ε, είναι και αυτό απόρρια άξιο. Γιατί ένα smartphone έχει διείσδυση στην νεολαία και μπορεί να σου φτιάξει αυτό που λέμε το loyalty στην μπραντ ε, brand και για αργότερα. Δηλαδή, αν εγώ έχω μείνει ευχαριστημένο και έχω χρησιμοποιήσει μια συσκευή τη LG σε smartphone πιτσιριγά, εποτυπώνεται το LG. Όταν μεθαύριο θα πάω να αγοράσω ένα πλυντήριο, ένα στεγνωτήριο θα πω α, α, αυτή είμαι πολύ ευχαριστημένο στα κινητά τη. Είναι... Άρα η κίνηση τη LG δεν ξέρω κατά πόσο εταιρείε είναι, βέβαια, βλέπουν τα νούμερα. Η Samsung έφυγε από τι φωτογραφικέ μηχανέ. Μπήκε και έφυγε, όπω μπήκε, έτσι έφυγε. Έχει ενδιαφέρον πάντω αυτέ οι κινήσει των εταιριών Κοίτα, να ξέραμε τι θα από πίσω. Είναι αυτό που λε προφανώ είδε ότι το παλεύει αρκετά χρόνια, δεν είχε το αποτέλεσμα που ήθελε, οπότε επέλεξε να το, να το σταματήσει. Το Παιδιά θέμα όμω είναι ότι το παλεύει ή έλεγε ότι το παλεύει και δεν το παλεύει στην ουσία. Να, δηλαδή... Α, το παλεύει αφού μόνο από αυτά που μα είπε ο Κόσπα, τα μοντέλα και τι πρωτοπορίε προφανώ πέντε στο RD. Παιδιά, ώστε να είναι, πρωτοπού... να είναι σε αυτό το τομέα να είναι κυρίαρχο. Μην... Το, 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 wing, το κινητό με την οθόνη που άνοιγε τη διπλή και γινόταν σαν σταυρό, το ξεχάσατε πριν 4 μήνε, 5. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε εντυπωσιαστεί με αυτό. Ωραία λοιπόν. Άρα γιατί δεν πουλούσανε. Las Vegas ε, CES δεν έδειξε ότι θα παρουσιάσει ρόλα, κινητό. Γιατί δεν πουλούσαν τότε. Κοιτάξτε, α πούμε, δεν πουλάνε αντίστοιχα και τα Sony ή, δεν που, ή δεν σταματήσαν να πουλάνε και τα HTC. Ενώ πρόκειται όλα αυτά για εξαιρετικέ συσκευέ. Ε, Υλοποιήσει οι οποίε είναι πολύ ποιοτικέ. Παρ' όλα αυτά δεν πουλάνε. Πιστεύω ότι δεν έχει, δεν έχει φτιάξει το πορτφόλιο ώστε να, ώστε να έχει μια γκάμα από πολύ φθηνά, καλά και ανταγωνιστικά μέχρι τα high end και μέναμε μόνο στα high end. Αλλά κάποιο που δεν γνωρίζει μια εταιρεία ή δεν την έχει εμπιστευτεί άλλη φορά. Δεν πάει, ρε φίλε, να δώσει χιλιάρικο ε, για Sony ή για LG κινητό, αν δεν έχει αυτό που έλεγε: Βάει εσύ ένα loyalty. Αλλά βέβαια, ναι, εγώ σε πάω τώρα στη συγκεκριμένη ναι, κατηγορία, ναι, στα ναι. smartphone loyalty. Δεν πάει κατευθείαν. Εδώ πέρα, real me με ρωτάνε εσύ, που δεν την ξέρουν την εταιρεία, και μιλάμε για κινητό που κάνει 100, από 179 ευρώ έω 300. Και, και, μέχρι... και με ρωτάνε, μου λένε «Ρε θα είναι καλή αυτή η μάρκα Realme. Δεν την έχω ξανακούσει. Πώς... Και δεν δίνει. Πόσο μάλλον το χιλιάρικο τώρα, έτσι. Στα high-end που έβγαζε η LG. Ίσως και να είναι. Δεν είχε ανταγωνιστικό πορτφόλιο από τα φτηνά και πάνω. Αυτό το δεχτώ. Αλλά να πούμε ότι εντάξει, μπορεί να μην είχε, να μην είχε πολύ μεγάλη γκάμα για να το ξέρει κάποιο. Αλλά την ήξερε γιατί μιλάμε για μια εταιρεία που βγάζει τα πάντα στι ηλεκτρικές συσκευέ δεν μπορεί και, και, να μην ασχολείσαι και πίσω από τον ήλιο να ζεις και να μην έχεις smartphone, δεν μπορεί να μην ξέρεις την LG. Δεν ξέρω για Ελλάδα, εκτός αν βγάζεις από τη συζήτηση την Ελλάδα και το δεις... Όχι, δε... για Ελλάδα να μιλήσουμε ότι είπε air condition, πλυντήρια, δηλαδή δεν, δεν μπορεί σήμερα. να μην έχεις την LG πουθενά, τηλεοράσεις. Που είναι και βασικό κομμάτι. Έχει, ενός... την, πιθανόν την εμπιστεύεσαι σε κάποιε κατηγορίε που ξέρει ότι είναι καλή. Δηλαδή στι τηλεοράσει, όταν πει κάποιο αγόρασε μια τηλεοράση LG, δεν θα σε ρωτήσει τι και πώ. Θα πει LG, καλή τηλεόραση, παίρνω. Στι οθόνε για υπολογιστέ το ίδιο. Τα smartphone όμω είναι αυτό που λέει ο Κώστα. Δεν την πολύ γνώριζαν. Οπότε είχαν απορία. Βγάζει καλά smartphone. Είναι πολύ value for money για τα χρήματα που ζητάει. Πολύ, πολύ πιθανόν. Και το σκεφτόντουσαν. Ήταν σκεπτικοί. Και δεν πουλάγε. Ναι. Πάντω. Ναι. Εί, είδαμε ότι έχει αρκετέ πρωτοπορίε. Διπύρινου δηλαδή, επεξεργαστέ πρώτοι, τετραπύρινου πρώτοι. Διπλή κάμερα, τριπλή κάμερα πρώτη, έκανε, νομίζω έτσι, ναι. ε, άξιζε, άξιζε το όνομά της. Κι άλλες πρώτιες έχουμε βάει, ε, από τον Άρη. Σε περίμενα να το πεις, δεν το πες. <laughs> Τι να πούμε για τον Άρη, ingenuity, ευφυΐα, ο μικρός υπτάμενος φίλος ή η μικρή υπτάμενη φίλη, γιατί η ευφυΐα είναι θηλυκό, του ανθρώπου στον Άρη. Ε, αναπτύχθηκε λοιπόν το ελικοπτεράκι που περιμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα να πετάξει να είναι το πρώτο, η πρώτη συσκευή πτάμενη που θα πετάξει από την επιφάνεια ενός πλανήτη ή άλλου πλανήτη στον πλανήτη αυτόν για, για να κάνει κάποιες πτήσεις και να καταγράψει κάποια πράγματα. Ε, να πούμε ότι το Ingenuity, Ingenuity ε, ε, βρισκόταν στην κοιλιά του Perseverance Rover που προσγειώθηκε το Φεβρουάριο που έγινε όλος χαμός εκεί πέρα με το Rover που κατάφερε και κατέβηκε και που έχει τις φοβερές Και πλέον ε, σπάσανε εκεί, πήγε, έχουν ένα ορίσει στον κρατήρα μέσα τον, που, έχει οριστεί, που, που προσεδαφίστηκε το Perseverance έχουν ορίσει μια επιφάνεια 10x10 10 x 10 μετρα που είναι η επιφάνεια απογείωσης, το αεροδιάδρομο σας το πούμε καλύτερα. Πήγε εκεί πέρα το Perseverance και από το στομάχι του σπάσανε τα μπολόνια και έτσι. Φαντάζω ότι έπρεπε να σπάσουν μπολόνια, να κοπούνε καλώδια για να ακουμπήσει το ελικοπτεράκι στο έδαφος και να ετοιμαστεί για την πτήση. 1,8 κιλά ζυγίζει. Μη φανταστείτε ότι είναι για κανένα φοβερό, μεγάλο, τεράστιο κτλ. αλικόπτερο. Αλλά το στοίχημα να μείνει μόνο του στον πλανήτη Άρη στην επιφάνεια, το πετύχανε. Και αυτό γιατί, γιατί στον Άρη το βράδυ οι θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι μισό να δω πόσο μείον 90, μήπως κοτσάνα. Μείον 90, εκεί στο, 90. Σε, αυτό το κρατήρα, σε το κρατήρα που είναι λέει πέφτει πολύ χαμηλά η θερμοκρασία. Με άλλα λόγια όλα μπορούν να σπάσουν όσα δεν είναι απόλυτα προστατευμένα. Βέβαια το έχει οι θερμαντήρες και τα λοιπά τα οποία λειτουργούν και δέχεται ηλιακή ενέργεια για να δουλέψει και κατάφερε και επιβίωσε τη νύχτα. Οπότε τώρα περνάμε στα υπόλοιπα τεστ που θα γίνουν. Ε, νομίζω ότι αυτές τις μέρες είναι να αποκολληθούν οι έλικες και να ξεχωρίσουν γιατί είναι όλοι στη ο ένας πάνω στον άλλον και για αρχή θα κάνει μια πτήση τρία μέτρα από το σημείο που έχει βρεθεί θα σηκωθεί δηλαδή πολύ λίγο με σκοπό να ελέγξουν ότι είναι όλα καλά θα ξανακατέβει, θα στείλει τα δεδομένα πίσω στη γη και στη συνέχεια θα έχουμε τέσσερις πτήσεις και κατά τις τέσσερις πτήσεις αυτές ελπίζουμε να καταγράψει εικόνες ήδη βέβαια έχει στείλει την πρώτη εικόνα που έχουμε από το ελικοπτεράκι που όμως στην ουσία είναι, δείχνει όσο, είναι, όσο ήταν στην κοιλιά του Perseverance δείχνει ε, το από κάτω του μέρους, το έδαφος. Δεν έχουμε κάτι φοβερό, έτσι, το έδαφος από μερικά κατοστάδια. Όπως όμως έχουμε και από το Perseverance μια φωτογραφία από το ελικοπτεράκι που είναι στημένο μόνο του και έτοιμο να περάσει από μουσέλεγμα. Στέλνει πράγμα. Έχω χάσει λίγο την επαφή μου τις τελευταίες μέρες. Το, από τον Άρη, NASA και το Perseverance που λες, στέλνει πράγμα. Έχουμε δεν, υλικό νέο στέλνει, στέλνει, δεν έχει στείλει πάρα πολλά. Τώρα με, ότι μέχρι και το Curiosity έστειλε μια selfie του, το προηγούμενο rover, το οποίο υπάρχει και λειτουργεί ακόμα. φαντάζομαι ότι τα δεδομένα που δέχονται, ανεβαίνουν στη σελίδα της NASA, έχει πολλά αρχεία, ε, καιρό αρχεία. Να πούμε όμως ότι είναι ένα στίχημα για την, περισσότερο, για την εξερεύνηση του πλανήτη ακόμα πιο εύκολα. Έτσι. Γιατί φανταστείτε ένα επτάμενο όχημα δεν έχει τους περιορισμούς που έχει ένα ρόβερ που θα πρέπει να πάει εκεί, μη πας από εδώ είναι βράχος, μη πα από εκεί είναι χαράδρα, μη πα παραπέρα γιατί Λέβαια, μπορεί να αυτό. αυτό σηκώνεται, πετάει, εννοείται ότι άλλη ατμοσφαίρα του Άρη, έτσι, πολύ πιο ελαφρύ πρέπει να γίνει για να μπορεί να πετάξει εκεί. Ε, έπρεπε να είναι έτοιμο να δεχτεί ενέργεια και να φορτίζουν οι μπαταρίε του. Πάντω, μιλάμε για μια τεχνολογική εξέλιξη. Ναι, δες, εντάξει, είναι θαύμα. Είναι υπέροχο να υπάρχει αυτό το, αυτό το, αυτό το ε, ανθρώπινο κατασκεύασμα σε έναν άλλο πλανήτη και να ε, λειτουργεί και να μα στέλνει πληροφορίε. Είναι θαύμα. Και να πούμε ότι είναι πραγματικότητα, έτσι. Δεν γίνεται σε στούντιο τη NASA στην γη. Έλα τώρα, μην το λέω. <laughs> <γιατί> τον... <laughs> είδα... <laughs> <laughs> Το λέω γιατί προχτέ, ρε φίλε, γράψαμε το άρθρο στο VTTL και μπήκε ένα από κάτω και έγραψε ότι οι φωτογράφοι είμαστε έξυπνοι και μετά πιστεύετε αυτά σε στούντιο γίνονται οι λήψει. Ε, ότι... Ακόμα τα πιστεύουν αυτά. Ακόμα και να πούμε ότι είδα πρόσφατα ένα πολύ ωραίο βίντεο. Μπορείτε να το ψάξετε στο, στο YouTube να τα βρείτε αυτά τα βίντεο. Από κάποιου ανθρώπου οι οποίοι αποδεικνύουν τεχνικά ότι δεν ήταν δυνατόν το, 69-79, πότε ήταν η προσεδάφιση, να το κάνουν στο στούντιο, γιατί δεν υπήρχαν οι κάμερες και ο φωτογραφικός διδολητικός εξοπλισμός που θα μπορούσε να καταγράψει αυτό το, το του το, 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 το αργό. Ναι, ναι, δεν μπορούσε να το κάνουν αυτό. Ε, εμείς βέβαια είμαστε υπέρ της τεχνολογίας και πιστεύουμε αυτά που βλέπουμε τα μάτια δεν μας. Δεν νομίζω ότι αξίζει να ασχολούμαστε ε, αφήσετε, να αποδείξουμε το το ότι δεν είμαστε ελέφαντες, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Ε, λέω, Αλλά να πούμε ότι η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι τόσο σημαντικό νομίζω για την εξερεύνηση του διαστήματος γενικότερα που ίσως μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να το βάλουν στο κεφάλι τους ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί φαντάζομαι ότι έχει πάει ένα... Βλέπουνε βλέπουν και το φίλο του τον Elon Musk που τελευταία <laughs> έχει κάτι αποτυχημένε ε, δοκιμές του πυράβλου του εκεί πέρα και σου λέει αφού αυτό δεν μπορεί να βγει από την ατμόσφαιρα. Αυτοί πώς πήγαν στον Άρη. δεν γίνεται τέρμα. Τα αποφασίσαμε. Η, η, αλήθεια είναι ότι πάντως ε, το να πάει ένα όχημα δεν είναι ότι πήγε μόνο εκεί. Είναι ότι στέλνει δεδομένα. Δηλαδή και να πούμε ότι η πτήση δεν θα γίνει με το χειριστηριάκι πήρα το χειριστήριο και Ά, τι ωραία πετάω, πώ γίνεται το ντρόν στην χωριστή Θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτός που θα το πετάξει έχει άδεια χειριστή Αυτό θα σου πω ότι θα, θα σταλθεί μια, μια σειρά εντολών γιατί θέλει κάποιο χρόνο να φτάσουν οι εντολέ. Δηλαδή δεν μπορεί, νομίζω, ότι κάποια, κάποια αρκετά λεπτά που χρειάζεται. Δεν μπορεί να είναι στον αέρα ναι, και ναι. να περιμένει ή να του πει πάνε θα πάνε, πάνε πίσω. Είναι κάποια εκατομμύρια χιλιόμετρα. Η ταχύτητα του φωτό είναι 300.000 χιλιόμετρα περίπου το δευτερόλεπτο. Άρα θέλει αρκετά λεπτά για να φτάσει Ά, εκεί. Άρα θα πάει μια, ένα σύλλογο εντολών που θα πάει στο Perseverance και το Perseverance θα το δώσει στο ελικόπτερο, στο Ingenuity, και αυτό θα αναλάβει να, να, να τι εκτελέσει μία-μία και να ξαναπροσγειωθεί. Και ευελπιστούμε εμείς τουλάχιστον εδώ στην ηλικία των 40 να προλάβουμε την πρώτη επανδρωμένη αποστολή στον Άρη. Α, αλλά... Χωρί ο... να είμαστε εμείς μέσα σε αυτή βέβαια, αλλά εντάξει. εντάξει δεν, θα yeah. μας μας yeah. δεν θα μας παίρνουν εμάς μέχρι να γίνει. Όχι, δεν θέλουμε. Δεν θα μπορούμε. Δεν θα μας παίρνουν. Θα πούνε πού πάντε ρε, παπουδές. Γιατί ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Στις ταινίε που βλέπεις στη Sky-Fi δεν έχει μερικούς πολύ ηλικιωμένους που μπαίνουν μέσα. Τι είναι αυτή. Οι, είναι τα ταινίες, ταινίες, οι οι fi αυτές γυρίζονται ταινίες, σε <laughs> Στο ίντερνετ, στο ίντερνετ διάβασα ότι μπορεί να πάει και ηλικιωμένο. Ναι. Ε, Χθε είδα μια. Γιατί είμαι πολύ φαν, έτσι αυτών των ταινιών. Είδα ότι έχουμε και καινούργια ταινία με τον Κόλι Φάρελ. Κάπου. Ε, την, ε, δεν θυμάμαι. Voyagers νομίζω ονομάζεται. Για ψάξτε το. Γιατί έχει σενάριο ωραίο με διαστημόπλαια κτλ. Εγώ, εγώ, by the way, τώρα που λέμε για ταινίε, είδα προχθέ το Tenet. Α, πώ φάνηκε. Ωραίο. Μεγάλο. Δύο, πόσο, δυόμιση ώρε περίπου ταινία πολύ, με πολύ ωραία μουσική, έτσι, α, άγχος. Ε, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο μου δει. Πάλι τέτοια φάση είναι, η ψυχεδέλεια και... Στο Cosmote ε. TV το είδα, by the way, το σε, ε, Video On Demand, 3,6 ευρώ για 48 ώρες η HD ταινία. Κάτι Γιορτώ... σαν το Inception που Κάτι τέτοιο μπερδεμένο. Ναι, ε, ταυτόχρονα ε, την ώρα που είναι αυτός... Ε, Μεγάλο μπορεί... σπόλερ τώρα και μας δίνει ο ε, με ρωτάς τότε, μη ρωτάς, μη <laughs> ρωτάς. Γιώργο, θέλεις να προσγειώσουμε λίγο τη συζήτηση. Πρέπει να προσγειωθούμε τώρα γιατί απογειωθήκαμε πλήρως πιστεύω. Έχουμε φύγει σε άλλο πλανήτη βασικά, δεν απογειωθήκαμε μόνο. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε για ένα πρόγραμμα που τρέχει τώρα εδώ στην Ελλάδα, τη ψ είναι ένα πρόγραμμα, έτσι μια αρχή όπω λένε τα, το Υπουργείο, που το, τα, πολλά Υπουργεία του τρέχουν, νομίζω πέντε, όπου θα βοηθήσει μαθητέ και φοιτητέ έτσι να έρθουν λίγο πιο κοντά με τη ψηφιακή τεχνολογία. Πώ θα το έχετε ακούσει, φαντάζομαι, αυτέ τι μέρε παίζει και στην τηλεόραση. Ε, είναι αυτά τα βάουτσα των 200 ευρώ, όπου θα δοθούν σε μαθητέ και φοιτητέ ε, με κάποια συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια για τι οικογένειέ του. Έχουν ένα μαθηματικό τύπο που βγάζουν ένα ισοδύναμο Εισοδήματο και με βάση αυτό δικαιούνται ή όχι να πάρουν αυτό το ποσό. Το σύνολο είναι 112 εκατομμύρια ευρώ, αφορά λένε λίγο πάνω από 300.000 οικογένειε και θα δοθούν λίγο πάνω από μισό εκατομμύριο βάουτσερ. Είναι σημαντικό γιατί με αυτά τα χρήματα θα μπορέσει κάποιο να πάρει είναι 200 ευρώ. Λογικά δεν μπορεί να πάρει κάποιο, κάποιο λάπτοπ, αλλά ένα τάμπλετ φαντάζομαι ότι μπορεί να το πάρει ολόκληρο με αυτά τα λεφτά. Μπορεί να βρει σε αυτή την τιμή. Ε, να το πάρει για το μαθητή ή το φοιτητή του σπιτιού μέχρι 24 χρονών, ε, ώστε να το χρησιμοποιεί για το σχολείο, για τα μαθήματα που γίνονται εξ αποστάσεω, για τι ανάγκε τη εκπαίδευση, ε, για όλα αυτά. Τώρα να μην κάνω αντιπολίτευση, αλλά εντάξει, μπορούσα να περιμένω να περάσει η πανδημία. Και να το, δηλαδή, ο κόσμο έχει πετεράστιε ανάγκε με την τηλεεκπαίδευση τώρα και εδώ και 6 μήνε, 7. Εγώ ξέρω φίλου που έχουν παιδιά. Από ναι, πέρσι, να σου πω. Ναι, παιδιά που είναι δύο παιδιά, τρία παιδιά στο ίδιο σπίτι και πρέπει να συνδεθούν και τα τρία. Και τώρα έχω ακούσει συναδέλφου που δίνουν τον υπολογιστή στο ένα το παιδί, ψάχνουν να βρουν υπολογιστέ. Ένα φίλο μου του έδωσα δανεικό να υπολογιστή να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του έχει δύο παιδιά. Δηλαδή, ε, καταλαβαίνω ότι υπάρξει η πανδημία και όλα αυτά μπορεί να ήταν μια δύσκολη κατάσταση και για, την, και για τα κράτη, αλλά θέλει λίγο πιο. Φερίσανε παιδιά, παιδιά. Παιδιά, παιδιά. Παιδιά, παιδιά, τελειώνει παιδιά. η σεζόν ε, βέβαια. Σε ένα μήνα ξεκινάνε, ξεκινάει η τρίτη ηλικίου Πανελλήνιες και και, είναι, και, εγώ θεωρώ, είναι, είναι καλό και που προσθών. υπάρχει, είναι καλό που δόθηκε Αλλά συζητιέται τώρα πόσους μήνες συζητιέται Δηλαδή έπρεπε να έχει δοθεί νωρίτερα Νομίζω η κουβέντα πρέπει να έχει ανοίξει ε, Ίσως πότε από τον Ιανουάριο, μπορεί και πιο πριν Πιο πριν πρέπει να έχει ανοίξει η κουβέντα για αυτό το πράγμα, ότι κάπω πρέπει να επιδοτήσει το κράτο τέτοιε Και τις να εσκευές. πούμε ότι κανονικά βέβαια θα πρέπει να είναι ανοιχτή η κουβέντα από μόνη τη, χωρί πανδημία. Είναι ένα βοήθημα, ειδικά σε οικογένειε που έχουν Έτσι. πολλά παιδιά και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, γιατί σε αυτέ τι οικογένειε θα πάει. Θα έπρεπε να έχει δοθεί αυτή η επιλογή για χρόνια. Επειδή είδα λίγο αυτό το μαθηματικό τύπο που βγάζει το ισοδύναμο του εισοδήματο, είναι λέει το ισοδύναμο 6.000 ευρώ. Δεν σημαίνει ότι η οικογένεια βγάζει 6.000 ευρώ. Αλλά αν πάρουμε το σενάριο ότι είναι μια οικογένεια μπαμπά, μαμά και δύο παιδιά, αυτό παίρνει ε, έναν συντελεστή δυόμιση. Διαιρεί δηλαδή το εισόδημα τη οικογένεια με το δυόμιση. Που σημαίνει για να φτάσει στα 6.000 ευρώ με το δυόμιση πρέπει να βγάζουν κάπου 15.000 ευρώ. Τα οποία έτσι κι αλλιώ είναι για μια οικογένεια με δύο παιδιά λίγα χρήματα. Πολύ λίγα, βέβαια. Άρα μιλάμε ότι τα 200 ευρώ για κάθε παιδί που, αν έχει δύο παιδιά, είναι δύο κουπόνια ή θα πρέπει να πάρει ένα φτηνό λάπτοπ και για τα δύο, ώστε να το εξαντλήσει, να είναι τα 400 ευρώ, γιατί μπορεί να συνδυάσει μέχρι και τρία κουπόνια. Θέλω να, το, να το πούμε αυτό, ναι, Γιώργο. Ναι, είναι, είναι, σημαντικό ότι μπορεί μια οικογένεια, αν έχει τρία παιδιά που δικαιούνται, ε, τα τρία κουπόνια αυτά ή τα δύο, όπω θέλει, ότι συνδυασμό θέλει μέχρι και τρία κουπόνια να τα συνδυάσει για την αγορά μια συσκευή. Το οποίο βέβαια απ' την άλλη, πολλοί λένε ότι οκ, okay, δεν είναι αρκετό. Διότι, αν έχει, α πούμε, δύο παιδιά στο γυμνάσιο ή στο δημοτικό ή στο λύκειο που κάνουν την εκπαίδευση, το κάθε ένα είναι σε άλλη τάξη. Θέλει δικό του, δική του συσκευή. Παιδιά, να πω κάτι. Εγώ τώρα να, να παίξω το να κάνω με το συνήγορο του Διαβόλου. Κάτι είναι και αυτό. Δεν είμαι Κάτι είναι και αυτό και πριν που είπα ότι καθυστέρησε, εντάξει, ναι, καθυστέρησε, αλλά ε, έρχεται τώρα να καλύψει και μία άλλη ε, συνθήκη, ότι θα δουλέψουν και, όλα, και, όλοι οι υπόλοιποι που πουλάνε, να μου πεις... Αυτό που λέει, αυτό που λέει ο Κώστας είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτά τα, τα, 500 περίπου και κάτι χιλιάδες voucher που υπολογίζουν, σημαίνει 500 περίπου χιλιάδες συσκευέ θα απολυθούν. Είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο για την ελληνική αγορά, είτε για λάπτοπ, είτε για τάμπλετ είναι περίπου, υπολογίζουνε, έχουν υπολογίσει περίπου στο 1 τέταρτο με μισέ των συσκευών που πουλούνται κάθε χρόνο. Και είναι μόνο αυτό. Η ερώτηση όμω που τίθεται είναι, θα βρούνε συσκευέ οι άνθρωποι σε αυτέ τι τιμέ τι χαμηλέ ή έχουν ξαφνικά. Αυτό που λέει ο Βάιο, εγώ πιστεύω λάπτοπ ότι δεν θα βρούνε. Λοιπόν, έχω, 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 πλη, έχω τι πληροφορίε. Λοιπόν. Ε... Έλα, 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 δώσε, δώσε. Λοιπόν, θα υπάρχουν για λάπτοπ, όχι φυσικά. Λάπτοπ είδαμε και εδώ ήμασταν και το συζητάγαμε ότι ακόμα και προ-Black Friday είχαν είχανε τσιμπήσει οι τιμές. Μόνο κανένα Chromebook μπορείς να βρεις κοντά εκεί στα 200 ευρώ. Chromebook που δεν τρέχει λειτουργικό σύστημα Windows, πρέπει να είσαι συνεχώ συνδεδεμένος στο ίντερνετ. Είναι δηλαδή σαν άτυπες, θα, θα τις κακοχαρακτήριζα, γραφομηχανές. Δεν είναι ισχυρά μηχανάκια να παίξει gaming ή κάτι άλλο. Είναι απλά ε, λίγη RAM, ε, απλό επεξεργαστή, λίγο αποθηκευτικό χώρο για να κάνει τη δουλειά σου και να μπαίνει στο ίντερνετ. Κάτι Chromebook ξέρω ότι υπάρχουν. Τάμπλετ θα υπάρχουν α, 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 αρκετά και ακριβά και iPad είναι στη λίστα. Και εδώ πέρα να πούμε ότι την Δευτέρα 12 ε, Απριλίου ε, από τότε θα ξεκινήσουν οι πωλήσει. Τα voucher έχουν ξεκινήσει από προχθές. Από τη Δευτέρα προχθέ, από πέντε του μήνα. Από προχθέ να τα αποκτούν. Ε, όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά και την Δευτέρα που μα έρχεται θα ανακοινωθεί εκεί στην διεύθυνση αυτή που μπήκατε, παιδιά όσοι ε, πήρατε το voucher. Είναι το digitalpavlaaccess.gov.gr. Ε, Σε αυτή την τέλεια θα βγει ε, λίστα με το μητρό των προμηθευτών, γιατί θα είναι συγκεκριμένα τα καταστήματα που έχουν δηλώσει νωρίτερα συμμετοχή και έχουν και συσκευές, και... Συγκεκριμένα. και συσκευές ακριβώς. Δηλαδή δεν θα παίρνεις ένα voucher 200 ευρώ, θα βλέπεις στο Scrooge ένα κατάστημα και θα λες θέλω αυτό ή ό,τι να είναι. Είναι συγκεκριμένα τα μοντέλα που έχουν εγκριθεί, όχι οτιδήποτε συγκεκριμένα μοντέλα που έχουν, οι προμηθευτέ έχουν δηλώσει ότι θέλουν να διαθέσουν. Ότι έχουν για διαθεσιμότητα και, και μπορούν να το δώσουν σε αυτήν την τιμή. Ναι, και φαντάζομαι θα του είχε πει και η υπηρεσία ότι πρέπει να πληρούν κάποιε προδιαγραφέ. Δεν ξέρω Ελ, τώρα. Ελπίζω ποιά. και εγώ, δεν το ξέρω. Και εγώ ελπίζω να έχουν ένα μήνυμο. Φαν, φαντάζομαι ότι θα έχουν κάποιε προδιαγραφέ. Και οπότε τη Δευτέρα θα βγει η λίστα με τα προϊόντα που μπορεί κάποιο να αγοράσει με αυτό το βάουτσερ των 200 ευρώ ή όπως είπε ο Γιώργος, αν έχεις δύο ή έως τρία, 400 ή 600 ευρώ ακόμα και για μία συσκευή και ποιοι θα είναι οι προμηθευτές, δηλαδή οι αλυσίδες και τα καταστήματα μέσα από τα οποία όχι, δεν θα μπορείς όλα τα προϊόντα όσα έχει ο καθένας και μπορεί να υποστηρίξει από yeah. όλα αυτά. Αυτό να πούμε ευθύνη για τα προϊόντα, πια θα συμπεριλαμβάνονται στι λίστε που μπορεί κάποιο να αγοράσει με το voucher είναι ευθύνη των προμηθευτών, έτσι. Mm -hmm. δεν είναι, αυτό που πω, ο κόστο δεν είναι επιλογή του καταναλωτή. Μπορώ να πάω να διαλέξω ό,τι θέλω. Ο προμηθευτή, εφόσον κρίνει ότι θέλει να συμμετέχει, δηλώνει το προϊόν στο Υπουργείο, παίρνει έγκριση, θα το βλέπουμε από τη Δευτέρα σε αυτή τη σελίδα, η οποία λέει το Υπουργείο ότι θα ενημερώνεται και στην πορεία γιατί αυτό θα κρατήσει μέχρι 30 Ιουλίου. Mm -hmm. Οπότε κάποιο προμηθευτή μπορεί να αποφασίσει, α πούμε. Το Μάιο, ότι έχω διαθεσιμότητα μεγάλη από ένα μοντέλο, θα το βάλω στη λίστα. Α, θα ανανεώνεται με, με επιπλέον μοντέλα. Ναι, γράφει το Υπουργείο ότι από τη Δευτέρα θα μπουν, θα μπουν τα πρώτα μοντέλα και στην πορεία αυτή η σελίδα θα ενημερώνεται με οτιδήποτε νέο μοντέλο Ω, ή μάλιστα. και προμηθευτέ που θελήσουν μάλιστα. να μπουν ε, σε αυτή τη διαδικασία και να πουλάνε με το βάουτσερ. Και μάλιστα. να πούμε ότι η κατηγορίε προϊόντων Βάιερ είναι συγκεκριμένα τάμπλετ, συγκεκριμένα λάπτοπ ε, και συγκεκριμένα desktop PC. Ε. Και εφόσον αποκτήσεις desktop PC, μπορείς ε, να πάρεις πληκτρολόγιο, ποντίκι, κάμερα ή δεν ξέρω εκτυπωτή, δεν θυμάμαι καλά, περιφερειακά δηλαδή. Δεν μπορείς με αυτό το voucher να αγοράσεις μόνο πληκτρολόγιο ή μόνο headset ή μόνο μικρόφωνο Ακριβώς. ή κάτι κάμερα, άλλο. κάμερα θα πρέπει να ψάξεις να βρεις βασικά, φαντάζομαι. Ναι, ούτε, και... κα... ούτε <laughs> κάμερα. Δεν μπορείς να πάρεις σκέτο. Μπορείς να πάρεις desktop με, με έξτρα πράγματα και να υποφεληθεί του διαγωγή. Φαντάζομαι θα έχουν βγάλει και οι προ... αυτοί, οι προμηθευτές θα έχουν βγάλει και κάποια bundles, φαντάζομαι. Εγώ νομίζω Είμα. ότι για τα παιδιά, για να είναι πιο εύκολη η χρήση και για τους γονείς, γιατί όλο το ζόρι με την τηλεκπαίδευση του τραβάνε οι γονείς, έτσι. Τα παιδάκια δεν ξέρουν, οι γονείς είναι που θα τα στήσουν και θα μπουν, βέβαια έχει πρόβλημα, δεν έχει. Είναι οι λύσεις all in one. Δηλαδή, τάμπλετ κυρίω και λάπτοπ. Τώρα, το desktop να πρέπει να βάλει και έξτρα κάμερα, να κάνει από εδώ, να κάνει από εκεί, φαντάζομαι ότι είναι πολύ φασαρία. Εγώ να πω ότι πάντω ακόμα και με ένα iPad, εγώ που έχω iPad, ε, νομίζω είναι το πέμπτη γενιά, δεν είναι πολύ καινούριο, τα έχω δύο-τρία χρόνια, ε, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Εγώ το προτείνω δηλαδή και σαν συσκευή σε όποιον θέλει να αγοράσει ένα τάμπλετ, το προτείνω με τα μάτια, γιατί δεν είναι και πολύ ακριβά τώρα αυτά τα πιο παλιά μοντέλα και εννοείται ότι το λάπτοπ ίσως θα βοηθήσει πολύ περισσότερο με μεγαλύτερες ηλικίες παιδιά. Πάει, εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα να δούμε τη λίστα με τα προϊόντα, να σχολιάσουμε και από το site αλλά για την επόμενη πέμπτη ακριβώς τι είδαμε και ποιοι είναι οι εταιρείε, γιατί θα δούμε ίσως... Δεν θέλω να προκαταβάλω κάτι, αλλά φαντάζομαι ότι όλο και κάποια μαλακία θα έχει γίνει εκεί πέρα. Ε, <laughs> <και> <laughs> το... Δεν ξέρω εγώ <laughs> <ότι> θα <laughs> γίνει. να γίνει. πω έτσι. Προτιμώ... Είμαι τελευταία να γίνει. Θα... Εγώ θα προτείνω στον κόσμο να προτιμήσει να δώσει και 50 ευρώ και να πάρει κάτι πιο επώνυμο παρά κάτι τάμπλετ που κυκλοφορούσαν, τα λέγαμε κάποια στιγμή σε κάποια εκπομπή, που κυκλοφορούσαν στα 100-150 ευρώ πριν κάτι χρόνια και πώ τα έπαιρνε στα κυρνούσε πίσω που το έχω κάνει και εγώ με τάμπλετ που πήγε και πήρε ο πατέρα μου και τελικά. Πάει εξή, Υξε... τι γίνεται. Έχουν στη λίστα αυτό που είπε ο Κώστα και desktop. Ε... και φαντάζομαι για δύο λόγου. ένα είναι λόγω διαθεσιμότητα που το είπαμε πριν. Ο άλλο είναι γιατί η δράση αυτή αφορά ακόμα και φοιτητέ μέχρι 24 χρονών. Κάποιο φοιτητή yeah. λοιπόν, μπορεί να χρειάζεται να πάρει κάποιο τεστ που και με αυτό απλά θα έχει μια, μια έκπτωση 200 ευρώ. Απλά εγώ υπενθυμίζω ότι το να, η κάμερα, η έξτρα σε ένα desktop, με του drivers, όταν γίνεται να βάζει κάμερα yeah, yeah, και από εδώ και από εκεί, ένα που δεν ασχολείται. Το είναι φοιτητή. δυσκολία χρήση αυτό το yeah, πράγμα. ο φοιτητή ασχολείται και μόνο του, ξέρει. Αλλά yeah. ένα, ένα πιτσυρίκι που θα πρέπει να ρίξει το βάρο στου γονεί του είναι για το γονιό ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα έξτρα να πρέπει να κοιτάει και να και τα και έχει και όλα αυτό. στην εντέλεια, έτσι. Πραγματικά. Και, και παιδιά, ε, αφού έχουμε όλα αυτά τα, όλες αυτές τις συσκευέ, που όπως είπαμε, καλώ ήρθε το βάουτσερ. Μακάρι όποια... να δούμε και άλλες τέτοιε ενέργειες, να πούμε από την κυβέρνηση που να βοηθάει ε, στην ψηφιακή έτσι. να το λέει ψηφιακή μέρη με αυτό το πρόγραμμα. Εγώ θα πω ότι είναι ε, απαραίτητο, θα έπρεπε να το έχουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, σε κάθε τάξη που ξεκινάει να κάνει υπολογιστέ, δεν ξέρω από ποια τάξη. Δηλαδή, ο υπολογιστή το... είναι σαν, το, σαν να μάθω να γράφω και να διαβάζω σήμερα, δεν είναι Λιώργο, κάτι μια ξέρ, πολυτέλεια. Ξέρεις ότι πολλές φορές κάποια πράγματα γίνονται με το ζόρι και, το ζόρι, ναι. και πρέπει να προσαρμοστούμε για αυτά. Θυμίζω ότι τις ηλεκτρονικές πληρωμές τις μάθαμε με το ξύλο που φάγαμε στο μνημόνιο τα προ... την προηγούμενη δεκαετία. Και, τώρα πληρώνουμε και τσίχλες με κάρτες. Και τώρα είμαστε από πέρυσι όλοι στην τηλεεκπαίδευση. Μια τηλεεκπαίδευση που με, με, με ξύλο ε, τρέχει και αυτή για να προλάβουμε τις εξελίξεις. Τέλος πάντων, είμαστε πάντως δεν είμαστε στο μηδέν. Έχει ξεκινήσει. Όχι, όχι. Αυτό, είναι... ε... αυτό που λες είναι θετικό, το λέω και εγώ. Δηλαδή, τα καλά ο να ο το λέμε. Όχι, πάλι καλά που έγινε. Εγώ yeah. πάντω θα είμαι πιο σκληρό και θα πω ότι απλά ήμασταν στο μείον και τώρα έχουμε πλησιάσει προ το μηδέν και ανεβαίνουμε. Θετικό είναι ότι... αυτό. Ανεβαίνουμε. Όσο ε, εντάξει, ανεβαίνουμε, μεγάλο είναι. Εντάξει, εντάξει. Παιδιά, και αφού έχουμε πάρει ε, τι συσκευέ και... στα χέρια μα. Και Έλα, μια πέστω, πέστω. Πριν περάσει τελευταίο, να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενο γιατί, σαν επαγγελματίας κατάφερα και πέρασα ηλεκτρονικά καινούριου σκάδ στην επιχείρησή μου. Ηλεκτρονικά, χωρί να πάω χωρίς, χωρίς, να πάω στη ΔΟΗ. Χωρί να πάω στη ΔΟΗ, φίλε. Τα ναι, έκανα κανονικά μέσα από τον GOV και μου στείλε, τα τα χαρτιά που μου στείλανε στην εφορία. Και σήμερα είδα ότι πραγματικά γίνονται βήματα. Και, μπορεί να αλλάξει και κύριο καβ και τέτοια. Ναι, ναι, φίλε. Και να βάλει και έξτρα και να αφαιρέσει άμα Έχουμε γίνει φίλε Ευρώπη. Τέλο. Αχ, τώρα θα είναι μέσα από τον Gov, αλλά είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θα σου το στείλω σε link να την κοιτάξει, γιατί το ψάξαμε μέσα στον Google το βρήκαμε. Το πρόβλημα που έχουμε ακόμα είναι ότι δεν είναι ξεκάθαρα λίγο μέσα στον Gov και σε όλα αυτά που κάνει τι. Λίγο ψάχνεσαι ακόμα. Πρέπει λίγο να τα κάνω λίγο πιο ξεκάθαρα. Το user experience θα... δεν είναι καλό. νομίζω Βάιε, από το να πάνα να μπλέξεις εκεί στα γραφεία τη ΔΟΗ, αυτό το να ψάξεις λίγο εκεί στον κόβι είναι πολύ πιο ωραίο. Α, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Πολύ έχεις, πιο και, ευχαριστώ. έχεις και YouTube να παίζει survival δίπλα μια γραφεία. Πάντως, Πάντω, φάει και που λε τώρα για τριαντάφι. Για <laughs> <laughs> Έτσι. Τι μορφάρα είναι αυτό ο τύπο. Κάτω τα χέρια σα από του παίκτε του survival. Ρε, τι, τι, μορφάρα είναι αυτό ο τριαντάφυλλο Ρεσί. Εν τω μεταξύ, είδα, άκου, άκου φάση ο τύπο. Πρέπει να έχει πάει τρελά διαβασμένο. Δεν είναι απλά ο εαυτό του. Είναι και ο εαυτό του. Είναι έτσι. Πεδομπεμπέ, παιδο, πεδοβούβαλο. Αλλά πρέπει να έχει πάει πολύ καλά διαβασμένο. Λοιπόν, είδα χθε, και δεν τρέπομαι να το πω, σε ένα πρωινάδικο που έδειχνε okay. Instagram story του Τριαντάφιλου στο account του το, το 2019, πριν δύο, δυόμιση χρόνια, να κάνει βάρη στο γυμνα... έρευνα, σε γυμναστήριο. Έρευνα έκανε το πρωινάδικο, έρευνα. Ναι, έκανε βάρη σε ένα γυμναστήριο και, και, είχε, και έγραφε πάνω στο story, ε, «Survivor». Αφού δεν πληρώσατε, δείτε το μόνοι σας τώρα. Δηλαδή, μάλλον, είχε κάνει νήξη και τότε σε συζητήσεις για να μπει. Άρα και τα λεφτά που έχουν βγει, αυτά τα 6-6,5 χιλιάρικα, ότι παίρνει την εβδομάδα και ότι είναι τα πιο πολλά ε, για αυτόν, δεν είναι ψέματα. Είχε φαίνεται κάνει κι άλλη, και άλλοι και στα προηγούμενα Survivor, είχε κάνει deal που δεν του βγήκε. Και είχε γράψει εκείνο το story. «Δείτε το μόνοι σας αφού δεν πληρώσατε». Ε, ο Μαγκιάτου, από εκεί και πέρα... Ο τύπος είναι, δεν, «Δεν υπάρχει ρε ο τύπος, δεν υπάρχει. Άσε από... μας ρε μεγάλε τους λέει, άσε μας ρε μεγάλε». Από εκεί και πέρα <laughs> το φετινό survival, αν εξαιρέσουμε ένα περιστατικό που έμαθα που έγινε και έχει επίση. χειροδικία εκτός, γιατί εγώ είχα χάσει την επαφή με αυτά τα παιχνίδια, μόνο με το πρώτο που είχε γίνει, είχα κάποια επαφή. Ε... Και μπήκα και είδα ότι ειδικά στις Τουρκία έχει πέσει άσχημο ξύλο, δηλαδή δέρνονται μεταξύ του. Τι λε. Ναι, αλλά αυτό που παρατηρώ είναι ότι μπροστά στι κάμερε, τουλάχιστον στο ελληνικό, είναι όλοι πολύ πολιτισμένοι, ρε φίλε. <σκαι> δηλαδή, μη μου μιλά έτσι, όχι άσε με μου μιλά, έλα εντάξει, δεν θέλω να σε ακούω τώρα, έλα φύγει από εδώ. εδώ λένε... Εγώ, πιστεύω πάλι με αυτά που έχω, που, έχω δει, γιατί το βλέπω το survivor το βράδυ στι 10, ότι <σκαι> δεν ξέρω. <εμένα, σκαι> αυτό και... εκείνη την ώρα. <σκαι> εμένα μου φαίνεται ότι μιλάνε πολύ άσχημα, ρε φίλε. <Δελθεί> <Δελθεί> δηλαδή δεν αξίζει τίποτα. αλλά δεν αντιδράνε. <ελθεί> <από> μπροστά μου. Κάτι άλλο. Μπούλινγκ, αλλά συμφωνώ. Αλλά, αλλά πρόσεξε, οι αντιδράσει στο αυτό που του λένε. Ενώ θα ήταν τι μου είπε, έλα εδώ να σε κάνω να σε ράνω. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Ε, γιατί κολώνουν, ξέρω εγώ, ή δεν τα δείχνουνε. Φίλε, βάλε Τουρκία να δει τι γίνεται εκεί πέρα. και από παλιά σα και Μιλάμε για να πιάνονται στα χέρια και να του χωρίζουν Ρε, τώρα η και... παραγωγή. Ρε στο power of love, το τουρκικό αν από εδώ τραπέζια τραπέζι ένα στο κεφάλι του άλλου. <Κι> τι μου λες, Είναι εκεί οι τουρκαλάδε πιο πορωμένοι. <Κι> λοιπόν, είναι, είναι. Γιώργο, ε, πάμε Επα, να. να πάμε επανέλθουμε. Να πάμε να επανέλθουμε και να, να κλείνουμε σιγά σιγά ε, συζητώντας ένα, ανοίγοντας έτσι ένα, μια μικρή συζήτηση για τα προσωπικά δεδομένα. Ε, είδαμε πρόσφατα τι έγινε με το Facebook που διέρευσε, διέρευσε έτσι. Γιατί φυσικά άμα το πάθεις δεν βγαίνεις να πεις τι έπαθα, ως, αν, αν μπορείς το κρατάς. Κανονικά θα έπρεπε να βγαίνεις. Δεν yeah. έχουν βγει. Μάθαμε λοιπόν ότι στο dark web τέλος πάντων και σε, κάποια, σε, σε, κάποια φόρουμ όπου συναλλάσσονται hackers με πράγματα που... Καλά έχουν, παιδιά όλοι αυτοί. Με υποκλοπές που έχουν κάνει. Βρέθηκε παιδιά λίστα με τα προσωπικά δεδομένα, φίλο, τηλέφωνο, διευθύνσει, ό,τι τέλο πάντων είχε βάλει ο καθένα αριθμό τηλεφώνου, ό,τι είχε βάλει στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, βρέθηκε λίστα με 553 εκατομμύρια accounts. Εκατομμύρια, ένα ξαναπούμε. Εκατομμύρια. Είναι απίστευτο νούμερο. Τα οποία μάλιστα, επειδή όλο το υπόλοιπο το ξέρουμε λίγο πολύ, αλλά να σα πω έτσι ένα τσιτάτο, ε, δεχόταν πληρωμή αυτός που διέθεσε τη λίστα ε, και πλήρωνες αν θέλεις να μπεις να ψάξεις. Κύριος. για να πάρεις, Οργανωμένο δηλαδή, παλικάρι. Για να πάρεις δηλαδή τα στοιχεία που μπορεί να σου αρέσανε. Δεν ξέρω, μάλλον μπορεί να ήταν ένα ανα, search ή ανα, ανα δεκάδα αποτελεσμάτων. Ο τύπος πληρωνόταν, είχε ανοίξει μπίζνα κανονική. Δεν τα πούλησε σε έναν. Λέει, Παι, παιδιά, εδώ είναι όποιος ενδιαφέρεται. Θα πάρω λίγα από πολλού. Μπράβο. Οπότε, παιδιά, ε, έχετε το νου σα. Εγήνε... Να, να πούμε ότι κάπου 500-600 χιλιάδε δεν θυμάμαι, είναι ελληνικά accounts. Δηλαδή, αφορά και. και Άλα, να... τα πούνε σε μεγάλο βαθμό. Τα Α, accounts δεν... θα πούμε ότι δεν πήραν πρόσβαση στα accounts, απλά πήραν μερικά στοιχεία που πρέπει να έχουμε όλοι μα εκεί. Στο, στο. Πολύ πολύτιμα βέβαια, Βάιε, γιατί άμα σου έχουν πάρει τον αριθμό τηλεφώνου ε, και, και τον έχουν τελικά. συνδυάσει και με πέντε, ε, πέντε προτιμήσεις σου και, και καταλαβαίνουν, σε στοχεύουν ότι μπορεί να σου αρέσει αυτό και όπως χτυπάει το τηλέφωνο και σου λένε για ίντερνετ ή για ρεύμα σου... Για Forex που σε παίρνουν εκεί και σε πηγούν από... Κοιτάξτε, το, το, πιο, το πιο σημαντικό νομίζω που πρέπει να πούμε στον κόσμο και να το βάλει καλά στο μυαλό του είναι ότι αυτά τα προσωπικά στοιχεία ανεξαρτήτως πώς θεωρεί κάποιο ότι πρέπει να τα βάζει ή όχι εγώ δεν έχω πρόβλημα να έχουν πρόσβαση πρέπει να είναι υποψιασμένο στον κόσμο γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιπτώσεις phishing για hacking. Δηλαδή, να πάρει τηλέφωνο στη μάνα σου και να τη πει: Ο γιο σου είναι αυτό, μένει εκεί με αυτό το τηλέφωνο και τα λοιπά. Θέλουμε χίλια ευρώ γιατί το έκανε ένα ατύχημα και τα λοιπά. Αυτά τα κόλπα που κάνουν οι απαταιώνε. Άρα πρέπει να είσαι υποψιασμένοι, ή να, ή, να σου έρθει ένα mail και να σου πει: Κύριε Βήτο, με αυτό το τηλέφωνο που μένει σε αυτή τη διεύθυνση, εδώ είναι η επιταγή σα. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο, πιο, πιο εύκολο. Έχει ότι προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα τραπεζικό και ξέρει η ημερομηνία γέννηση, ξέρει κάποια στοιχεία που μπορεί να του ζητήσει η τράπεζα τηλεφωνικά, τι γίνεται. Mm, σωστό, σωστό. Είναι και αυτό. Εδώ να πούμε ότι... Δεν το είχα σκεφτεί. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Είναι επικίνδυνο και... Γιατί, και... Γιατί ρωτάνε τηλέφωνο στη... που έχει δηλώσει. Ρωτάνε, ρωτάνε διάφορα στοιχεία. Δηλαδή. Αν κάποια από αυτά λοιπόν έχουν διαρρεύσει, θέλει πρέπει, λοιπόν προσοχή. Πρέπει, μπορεί, πρέπει, να μην... ε? μπορεί να μην είμαστε κλιμαθίες και να μας μοιάζει τι βάζουμε πάνω αλλά ποιο θα τα πάρει είναι το θέμα και θα τα χρησιμοποιήσει. Για πιο παλιά, πριν αρκετά χρόνια, 10-15, που ήταν και πιο εύκολα τα δάνεια από τι τράπεζε, δεν, γινότανε, δεν γινόντουσαν συνεννοήσει και με ε, τραπεζικούς τραπεζικού υπαλλήλου και πήγαινε κάποιο με ένα ονοματεπώνυμο ημερομηνία γέννηση και αριθμό ταυτότητα, ακόμα και, άμε, και να, μην, να, μην, τα είχε στα χέρια του και έβγαζε ένα δάνεια. είχε. Άρα, άρα είναι όντω στοιχεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν εναντίον σου. Άρα, άρα τι λέμε, τι, λέμε, τι, λέμε, γιατί πολλές φορές εμείς εδώ πέρα κάνουμε μια παρέα, τα ξέρουμε, δεν πατάμε, μπορεί να την πατήσουμε και εμείς. Προσοχή Περιά. τι μοιραζόμαστε, προσοχή τι μοιραζόμαστε, δεν χρειάζεται να... Δηλαδή, τι ανοίγουμε, ότι... τι ανοίγουμε. Βέβαια, τι ανοίγουμε, Βασίχε. τα password μας καλό είναι να είναι ισχυρά, δηλαδή να έχουν αλφαγητικούς χαρακτήρες. God love, peace. Ναι, τα λέξεις που χρησιμοποιούν όλοι, οι password και τέτοια, ας πούμε. Διεύθυνση, ε. η ημερομηνία γέννησης και δεν συμμαζεύεται. Ναι, να είναι δυνατά, yeah. να μην μπορεί ο άλλο εύκολα να μπει. Και εγώ θα πω ότι κάποια ώρα το Facebook πρέπει να κάνει κάτι αλήθεια. Δηλαδή, είναι πολλωστή φορά που υπάρχει πρόβλημα με προσωπικά δεδομένα που διαρρέουν από το Facebook. Το Facebook και αυτή τη στιγμή αυτή. είναι κράτο εν κράτη και δεν το νοιάζει, Γιώργο. Αυτό ό, πιστεύω κι εγώ. Θα ό, πρέπει νοιάζει... να πιεστεί λοιπόν από κυβερνήσει ανά τον κόσμο, όχι Α, Βόρειο από Βόρειο Κορέα, από κυβερνήσει των ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, από, δηλαδή από θεσμού που είναι ισχυροί για να τον νοιάξει. Πού να το πιάσει το Facebook τώρα για να τα αφήσει, Να μην ξεχάσουμε ότι πριν. ένα. τα να... Ναι, να ξεχάσουμε ότι πριν ένα μήνα κατεβάσανε φωτογραφίε φωτορεπόρτερ γιατί είχαν φωτογραφίσει συγκεκριμένη διαδήλωση που είχε γίνει για τον Κουφοντίνα και είχαν, πει ότι από το Facebook ότι επειδή εμπλέκεται αυτό σε εγκληματική οργάνωση τρομοκρατική, κατεβάσαμε τι φωτογραφίε στο φωτορεπόρτερ που είναι, που είναι βάναυση παραβίαση δημοκρατικών δικαιωμάτων ο ε, άνθρωπος που σκολάστηκε θα... μην... δεν ξέρεις, ναι, δεν ξέ ξε... Αυτό που Και είπες πράγματι, δεν ξέρεις πώς είναι αυτός ο οποίος κάνει τον έλεγχο. Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρει. Πάντω, σε αυτό που είπε ο Γιώργο πριν, επειδή ανέφερε την Βόρειο Κορέα και την έχουμε στο μυαλό μα ω κάτι έτσι πολύ evil και κακό ε, και απρόσιτο που μπορεί να μην θέλει παρέε και, και παφές και τέτοια, να πούμε ότι. Μπορεί και μόνο του γι' αυτό. Έχει, έχει, μπορεί και μόνο του <laughs> Αλλά <laughs> έχει κατεβάσει κοινή πρόταση ε, η Βόρειο Κορέα με την Νότιο Κορέα για του Ολυμπιακού Αγώνε του 2030. -Κάτι. Μακάρι να γίνει. Κάτσε να δούμε θα γίνει. Έχουν κατεβάσει κοινή που σημαίνει ότι θα γίνουν και στη Κάτι... Βόρειο Κορέα σε κάποια ε, στάδια αγώνε. Τώρα, βέβαια, πάνω, πάνω, σε αυτό, εγώ διάβαζα την προηγούμενη εβδομάδα ένα άρθρο που λέει ότι οι ξένοι διπλωμάτε φεύγουν σοριδών από τη Βόρεια Κορέα. Όχι γιατί του κυνηγάει ο Τσιμιονγκούν ή για οτιδήποτε άλλο που μπορεί να φανταστείτε. Γιατί υπάρχουν τεράστιε ελλείψει τροφίμων και δεν μπορούν να στηρίσουν ούτε τις διπλωματικές αποστολές. τι διπλωματικέ αποστολέ. Τι λε. Λόγω του κορονοϊού όμω αυτό. Και του lockdown που έχει γίνει. Το διάβασα και εγώ αυτό. Ναι, ναι, λόγω του, κορο... δεν... είναι λόγω του κορονοϊού και του lockdown. Αλλά φαντάζομαι τώρα αν οι διπλωμάτε εκεί που έχουν χρήμα εγώ δεν μπορούν πιστεύω να βρουν. Εγώ πιστεύω ότι είναι ψέματα αυτά. Και τα λένε για να τον κατηγορήσουν και να τον κακολογήσουν. Μπορεί να είναι και σιωπανίε. Να είναι δάκτυλο κάποιου εχθρού. Περνάνε φίνα εκεί πέρα. Κοιτάξτε, δεν, δεν, ξέρω, αυτοί εκεί τι κάνουν να περνάνε φίνα. Πάντω εκεί έχουν ένα συγκεκριμένο καθεστώ που το γνωρίζουν και ζουν μαζί του. Εδώ κάποια social media έχουμε το πρόβλημα πιο ότι κάποια social media πάνε να δημιουργήσουν καθεστωτικέ καταστάσει. Γιατί, γιατί βάζει, το, το άλλο. Στις το... Γιατί, έτσι. Ναι, ναι, αλλά γιατί το άλλο το κουφό που στο, το Google παίρνει μια απόφαση να σου κάνει μπάνι, να σε χτυπήσει, να σου κλείσει το λογαριασμό και δεν μπορεί να κάνει έφεση ή να κάτσει να το συζητήσει με έναν άνθρωπο και να δει τι λάθο έχει γίνει και να το παραφέρει. Αυτό, αυτό η Google το κάνει από παλιά. Από παλιά δεν το, το κάνει, αλλά και αυτό το είναι παράδειγμα. Γιατί, γιατί, γιατί έτσι. Παιδιά, ένα ζούμε σε έναν καινούριο νέο κόσμο και πρέπει να μπουν κανόνε. Και δυστυχώ όμω, επειδή πρώτα έρχεται η τεχνολογία και μετά τα κράτη και όλοι οι υπόλοιποι. Ακολουθούν. Γι', το, γι αυτό Ακολουθούν, τα, τα, τα. θα αυτά. Θα γίνουν αυτά που συζητάμε. Θα γίνουν σίγουρα εκ των υστέρων, σίγουρα θα έχουν πληγεί αξιοπρέπειες, πορτοφόλια κτλ. κτλ. Θα γίνουν, αλλά το, 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 το θέμα είναι ότι και στα επόμενα που έρχονται και ζούμε τώρα και αυτά αργότερα και σε αυτά αργότερα θα μπουν οι κανόνες. Είναι. Είναι αυτό όπως δηλαδή, κάποιος κλέφτης ανα, ανακαλύπτει μια καινούρια μέθοδο και αφού γίνει γνωστή η μέθοδος βγαίνει το αντικλεπτικό. Και μην ξεχνάμε ότι στην Αυστραλία το Facebook είχε μάχη με την κυβέρνηση. Είμαστε εκεί. Θέλανε να τους φορολογήσουν για τα, γιατί ε, μεταδίδονται τα νέα μέσα από το Facebook και το Facebook είπε «σας κόβω τα νέα από το Facebook και Και τι έγινε τελικά. Τα ξανά το Facebook πίσω και νομίζω τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει στην υπόθεση, αλλά έχω φαντα... φαντάζομαι όλα καλά πρέπει να έχουν. Ε, είναι... Αλλά όμω φαντάσου τι τσαμπούκα έκανε με ολόκληρο κράτο και τη Αυστραλία, α πούμε. Αυτό είναι το ανησυχητικό, ότι γενικότερα παιδι, δεν ξέρω τα... τι... αυτό που είπες, ότι ποιο ελέγχει, ποιοι είναι εκεί πέρα. Και Εγώ τί... γι' αυτό είπα ότι πρέπει να πιεστεί από ισχυρές κυβερνήσει και οργανισμούς. Δηλαδή και τη Βόρεια Κορέα δεν την είπα γιατί είναι ω την είπα επειδή δεν έχει επαφέ με κανέναν, ναι δεν έχει και ιδιαίτερη βαρύτητα το θα κάνει. Ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία, η Κίνα έχουν δύναμη να πιέσουν το Facebook. Η Κίνα, πούμε, όποιο θέλει να πάει εκεί για να έχει Ιντερνετικέ υπηρεσίε, ακόμα και η Google, πάει υπό του δικού τη όρου. Και μην ξεχνάμε ότι έχουν αυτή. πληρώσει όλε αυτέ οι εταιρείε, πληρώνουν εκατομμύρια πρόστιμα, έτσι. Με VPN στην Κίνα, παιδιά, την τελευταία φορά που είχα πάει ε, 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 ε. πριν τρία χρόνια με Huawei, ε, ταξίδι με είχαν καλέσει. Α, ε, ε Πάει αυτό. VPN application ε, στο κινητό, σύνδεση με σερβερ Αμερική ή οτιδήποτε άλλο και για, να, για υποτυπώδη πράγματα δεν μπορούσε, δεν πήγαινε καλά. Τώρα Ό, με Huawei, τώρα με χουάγω είτε μέχρι το Λουτράκι δεν σε λέω <laughs> <laughs> θα, τα πούμε, θα τα πούμε σε μια άλλη εκπομπή. <laughs> έγραψα, έγραψα ένα άρθρο τι, 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 πριν δύο-τρεις μέρες έτσι ε, που... Μέχρι λαγωνίσει για καφέ εκείνη την ωραία την καφετέρια εκεί στην παραλία. Σε <laughs> περιμένω, Βάιε. Κάτι <laughs> ακούω ότι συζητιέται λίγο πριν το Πάσχα θα ανακοινώσουν τα σχέδιά του. Τώρα, τώρα που πελαγωνίσει και για καφέ και εμένα μου έρχεται στο αμάξι Έτσι ωραία διαδρομή μέχρι το λαγωνίσει. Για πε μα, τι δοκιμάζει αυτή τη βδομάδα, oh, τροχο, στις... που είδα εγώ κάτι φωτογραφίε. Λοιπόν, έχω στα χέρια μου από την Τρίτη και για μία εβδομάδα το Volvo το XC40, το plug-in hybrid, ε, την έκδοση TAF5, ε, oh. με 250 κάτι άλογα. Έλα μωρέ, εντάξει, δεν πάει αυτό τώρα. Και 7,2 τα 0% ε, Θα καίει πολύ, πάει. Μωρέ. Ε. Δεν θα δεν καίει πάει. πολύ, Γιώργο. Άστο. Πιο καλά. Ένα που είναι yeah. το δικό μου είναι πιο. κάνει 11-11,5 τα μηδενικά υβριδικό, και τα προ... πότομα στο Μαφιένα όταν πηγαίνει. Υβριδικό. Γιώργο, θυμάσαι που είχαμε πάει βόλτα με τη Mercedes. Άστα. Με την EQC 400, την Τεχνιέται, electric. Σαν σα PlayStation είναι αυτό. Άστα να μία. πάνε. Έχει και αυτό τη το επιταχύνση του και είναι ογκώδε και δεν, σε, δεν, δεν, το περιμένει ο άλλο ότι θα ξεκολλήσει έτσι. Και έχω κάνει κάτι, Αυτή, έχω προλάβει τώρα μια-δύο μέρε. Ο Βάιο θα με βρίζει. Ότι έχει μοιράσει τσαγάκι σε κάποια ανυποψία του. Ε, εντάξει, τώρα όχι πολύ, γιατί δεν το έχω πολύ βγάλει έξω. Αλλά ένα-δύο τσαγάκια τα κέρασα, ναι. <laughs> σε κάτι, κάτι επιταχύνσει, γιατί mm. βλέπουν τη μαούνα μέσα. Και σου λέει τώρα, Πού να πάει, Κανά πετρέλαιο. Θα είναι μέχρι να βάλει ναι, ναι, Μέχρι να πάει. κατεβάσει αυτό, πού, πού να πάει. Αχ, κλασική. δεν τα Κλασικοί αυτοκινητιστές Λοιπόν, yeah. οπότε το δοκιμάζουμε μέχρι την επόμενη Τρίτη. Θα τραβήξουμε τα πλανάκια μα. Να σου πω, Γιώργο, ότι Κυριακή θα πάρω την οικογένεια και θα πάω. Ε, όχι λουτράκι, με παίρνει Λουτράκι με τη Χουάγουι. Λουτράκι με τη αλλά... <laughs> Κερασμένο <laughs> στο κουρασάν και το καφέ. <laughs> <laughs> μέχρι Σούνιο μπορεί, με έξι. Αυτό, αυτό. Μέχρι Σούνια. θα πάμε να... να του Ποσειδώνα, Κυριακή Απάτε, πρωί. Να πάτε. Με το plugin hybrid να πούμε ότι είναι, είναι το. Είναι ωραία διαδρομή με στροφούλε. Είναι ωραία, είναι το στάδιο πριν το full ηλεκτρικό ανακοινώθηκε το full ηλεκτρικό της Volvo είναι το 640 το Recharge, αυτό στο πλαίσιο αυτό του SUV του 640 XC40 θα είναι full ηλεκτρικό το recharge. Τώρα είναι το ενδιάμεσο, το plug-in hybrid με μπαταρία γύρω στα 80 χιλιόμετρα αυτονομία. Είναι περισσότερο για τα σταμάτα ξεκίνα μέσα στην πόλη. Φορτίζει κιόλα και το φρενάρισμα. Όταν με 80 χιλιόμετρα αυτονομία μέσα στην πόλη δεν θε καθόλου βενζίνη. η ναι, δηλαδή οι αποστάσει είναι πολύ μικρότερε. Αυτό και παρκάρισμα και τέτοια, αθόρυβο παρκάρισμα και τέτοια. Ε, όλα αυτά τι επόμενε ημέρε στο κανάλι του TechBlog στο YouTube και Αυτά από μα Ακόμα μία πέμπτη. Ένα tech podcast έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που βρίσκεστε κάθε πέμπτη εδώ σε αυτή την ωραία παρέα τεχνολογίας. Τα <coughs> τα συζητάμε, ε, διαβάζουμε τα σχόλιά σας, σας απαντάμε. Ε, στείλτε, στείλτε μας και ιδέες ε, τι θα θέλατε να συζητήσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Γιώργο, Βάιε, καλό βραδάκι. Καλό, Καλό βράδυ και βράδυ καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ. Τα λέμε, παιδιά. Bye-bye.